μια επικοδομητική συνάντηση με τον Κώστα τον Γεφαλογιάννη, βουλευτή Ηρακλείου, που πάντα γνωρίζετε ότι εμείς ενώνουμε δυνάμεις για να διεκδικούμε από την κεντρική εξουσία. Ένα μεγάλο θέμα που είναι η λειψιδρία. Ένα μεγάλο θέμα που αντιμετωπίζει το νησί μας, που βλέπουμε και σήμερα τι γίνεται, βρέχει σε όλη την Ελλάδα, εκτός από την Κρήτη. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα θέματα τόσο της σύνδρευσης, όσο και της άρδευσης. Πρέπει να ολοκληρωθούν όλα τα μεγάλα έργα τα οποία έχουν προγραμματιστεί και είναι σημαντικά, όμως αυτά θα περάσουν αρκετά χρόνια. Και πρέπει να εκφράσω την ικανοποίησή μου, γιατί από το Υπουργείο Υποδομών έχουν ξεκινήσει και κλείνουν σιγά σιγά όλες οι δημοπρατήσεις για έργα σε όλη την Κρήτη που ξεπερνούν τα 550 εκατομμύρια και εκτιμούμε ότι πάνω από τα 100 εκατομμύρια θα διεκδικήσουμε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για έργα τα οποία μπορούν να γίνουν με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους. Όμως αυτά μέχρι να γίνει η δημοπράτηση, μέχρι να κλείσουμε, θα είναι μια εφταετία από τώρα. Πρέπει λοιπόν να δούμε το άμεσο αποτέλεσμα. Αυτό το οποίο σύντομα μπορεί να γίνει είναι η ένταξη των δικτύων της Πλακιώτισσας που είναι κοντά στα 45 με 50 εκατομμύρια από τη στιγμή που γίνεται η έμφραξη του φράγματος, από τη στιγμή που έχει χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους, είναι σίγουρο ότι το έργο αυτό πήραμε και τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων μετά από αρκετά χρόνια, άρα μέσα στο 2025 θα ενταχθεί. Πρέπει να δούμε την πρόταση που καταθέτει ο κύριος Κεφαλογιάννης, έχει κάνει και επερώτηση στη Βουλή, να δούμε εάν μπορεί να υπάρχουν οι προϋποθέσεις ούτως ώστε να γίνει αυτή η πρόταση και να υπάρχει χρηματοδότηση από το αρμόδιο Υπουργείο. Αυτά τα οποία έχουν εγκριθεί είναι 550 εκατομμύρια. Εκτιμούμε 100, μπορεί και 150 εκατομμύρια σε μικρότερα έργα να βρεθούν στην επόμενη περίοδο και σας λέω μέσα δύο νούμερα ότι αμοιρά και φράγμα της Πλακιώτισσας είναι κοντά στα 65 με 70 εκατομμύρια τα οποία θα εγκριθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα τα μικρότερα είναι, μπορούν να πάρουν χρηματοδοτήσεις οι Δήμοι μέχρι ένα μικρό ποσό και εμείς να υποβάλουμε προτάσεις πάνω από 5 εκατομμύρια στη νέα προγραμματική περίοδο που ανοίγει από τον νέο χρόνο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Όμως όλα τα χρήματα θεωρώ ότι θα ξεπεράσουν τα 2 δις. Εάν πούμε ότι έχουμε τα 550, τα 650, τα 700, χρειάζονται ακόμα ένα δις και. Άρα πρέπει να εξευρεθούν και αυτοί οι πόροι, αλλά το ζητούμενο είναι η ολοκλήρωση των μελετών και η διαβούλευση με όλους τους φορείς, με τους Δήμους, με τους ΤΟΕΒ, με όλους τους φορείς, για να βρούμε το καλύτερο αποτέλεσμα για το νησί μας. Και τη σπορά νεφών, θα κάνετε και εσείς κάποια παρέμβαση? Έχει γίνει η επερώτηση, περιμένουμε την απάντηση από τον Υπουργό. Δεν κάνουμε κάτι άλλο που έχει κάνει ο κύριος Κεφαλογιάννης, το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές και στο παρελθόν, αλλά δεν είδα κάτι να προχωρεί. Και μετά θα κινηθείτε για κτηματοδότηση. Μετά θα μας πει το Υπουργείο, γιατί το Υπουργείο πρέπει να αναλάβει αν πρέπει να γίνει αυτό ή όχι. Σήμερα βρεθήκαμε με τον κύριο Περιφερειάρχη, τον Σταύρο τον Αρναουτάκη, να συζητήσουμε το μεγάλο ζήτημα του νερού. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Κρήτη. Η λειψιδρία και η ξηρασία ταλαιπωρεί τους αγρότες μας, τους κτηνοτρόφους μας, τους επιχειρηματίες μας. Η συζήτηση έγινε γύρω από τα έργα που αυτή τη στιγμή εξελίσσονται στην Κρήτη, τα φράγματα τα οποία πρέπει να ολοκληρωθούν, το φράγμα της Πλακιώτισσας όπου χρειάζονται τα δίκτυα, το φράγμα των αμοιρών και διάφορες λιμνοδεξαμενές που πρέπει να γίνουν σε όλη την Κρήτη. Από εκεί και πέρα συζητήσαμε για τον Αναποδάρη, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο μπορεί να δώσει ζωντάνια σε ολόκληρο το νησί, αλλά έθεσα και το ζήτημα της τεχνητής βροχής. Θα υπάρξει επιπλέον συνάντηση γι' αυτό και είναι κάτι το οποίο αξίζει να διερευνήσουμε, να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν, γιατί πραγματικά μπορεί να αποτελέσει μια πολύ έξυπνη και σύγχρονη λύση στο μεγάλο ζήτημα της ξηρασίας. Είμαστε σε συνεργασία με το Σταύρο τον Αρναουτάκη και με το Υπουργείο για να βρούμε χρήσιμες και έξυπνες λύσεις για να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα το οποίο θα έχουμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια. Το μεγάλο θέμα της λειψιδρίας.
Είναι μια λύση που εφαρμόζεται σε αρκετές περιοχές, έτσι. Είναι μια λύση που εφαρμόζεται. Πρόσφατα οι Ρουμάνοι έχουν παραγγείλει και πτυτικά μέσα. Πρέπει να εξερευνήσουμε τις δυνατότητες που δίνονται. Υπάρχει μια ενεργή σύμβαση του ΕΛΓΑ με τη συγκεκριμένη εταιρεία που το κάνει σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Και από εκεί και πέρα, σε συνεννόηση πάντα με το Υπουργείο, θα εξερευνήσουμε και τις δυνατότητες που υπάρχουν για την Κρήτη, για το νησί μας.